Ο κύριος Μιχαλολιάκος έχει το λόγο, παρακαλώ. Ακούσαμε με προσοχή τις θέσεις για την παιδεία τόσο του Πρωθυπουργού όσο και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως. Ισότι αφορά την κυβέρνηση, η όλη της φιλοσοφία περί την παιδεία συνοψίζεται στο νομοσχέδιο το οποίο είχε κατατεθεί προημερών και το οποίο είχε τίτλο «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωση και διαπολιτισμική εκπαίδευση». Ελληνόγλωση εκπαίδευση και όχι εκπαίδευση των Ελλήνων. Πολύ σημαντικό, διότι αυτοί οι οποίοι σήμερα εξουσιάζουν τη χώρα, μέσα στην αντίληψή τους υπάρχει μια σφαλερή εθνομηδενιστική άποψη ότι δεν υπάρχει συνέχεια των Ελλήνων, αλλά ότι απλά οι κάτοικοι αυτού εδώ του τόπου είναι ελληνόγλωσσοι. Γνήσιοι επίγονοι στο θέμα αυτό του Φαλμεράιερ, και για όποιον έχει αντίρρηση, ας δούμε, όπως είπε ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός, ποιος κατευθύνει αποκλειστικά τα ζητήματα παιδείας της χώρας. Τα κατευθύνει, όπως είπε, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, του οποίου Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής προϊστάμενος είναι ο καθηγητής κύριος Λιάκος, ο οποίος αρθρογραφούσε επί σειρά ετών στις μέσα σελίδες του Βήματος και έλεγε αυτά ακριβώς τα πράγματα και διδάσκει. Ότι δηλαδή η εθνική συνείδηση των Ελλήνων είναι δημιούργημα του δευτέρου μισού του 19ου αιώνος, ότι είναι αποτέλεσμα του ευρωπαϊκού ρομαντισμού και δεν υπήρχε εθνική συνέχεια. Σε όλους αυτούς τους αριστερούς εθνομηδενιστές απαντά και ο αείμνηστος Βορώνος αλλά και ο Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος, ο αείμνηστος επίσης καθηγητής, ο οποίος όταν είχε τεθεί το θέμα αυτό και είχε γίνει ζήτημα ιδεολογικής και πολιτικής αντιπαράθεσης, είχε πάρει δημόσια θέση αρθρογραφώντας και είχε γράψει τα εξής χαρακτηριστικά. Η διαχρονική συνέχεια του ελληνικού έθνους, λοιπόν, είναι διάτορα μαρτυρημένη από την ιστορική πραγματικότητα και δεν είναι απλώς εφεύρημα του ελληνικού ρομαντισμού του 19ου αιώνα. Προς ιδεολογική στήριξη εθνικών επεκτατισμών, όπως επιπόλαια γράφεται σε πρόσφατο δημοσίευμα. Στο 19ο αιώνα συζητήθηκε απλώς η διαχρονική συνέχεια του ελληνικού έθνους με αφορμή την αμφισβήτησή της από μη Έλληνες. Όχι από Έλληνες. Σήμερα αμφισβητείται και από Έλληνες η συνέχεια των Ελλήνων και αυτό μάλιστα γίνεται επίσημη εκπαιδευτική πολιτική. Λέει, καταλήγει ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος, πριν δεν συζητούσαν για αυτήν, καθώς δεν συζητεί κανείς για τα αυτονόητα και τα δεδομένα. Ακούσαμε προηγουμένως τόσο τον κύριο Τσίπρα όσο και τον κύριο Μητσοτάκη να ομιλούν περί παιδείας και δεν μπήκαν στην ουσία του θέματος. Τι είναι ελληνική παιδεία? Δεν μπήκαν στην ουσία του θέματος, αλλά αναλώθηκαν σε διάφορες μεταρρυθμίσεις που θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και τις οποίες θα καταργήσει η Νέα Δημοκρατία. Δεν αναρωτήθηκε κανείς γιατί έχουμε δύο γενιές Ελλήνων αμόρφωτων. Ότι αυτή τη στιγμή ένας Έλληνας ηλικίας 40 ετών και κάτω δεν μπορεί να διαβάσει και να καταλάβει Παπαδιαμάντη, Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Και απονείμαμε και τα εύσημα σε όλους αυτούς τους καθηγητές, οι οποίοι περισσότεροι κάνουν μαρξιστική προπαγάνδα στα σχολεία και οι οποίοι έκαναν δύο γενιές Ελλήνων αμόρφωτους. Γι' αυτά ούτε λέξη. Και πώς να πει βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης λέξη πάνω σε αυτά και να αντιπαρατεθεί με τον κύριο Τσίπρα, όταν μιλώντας ίσως επηρεαζόμενος από τον πολιτικό του σύμβουλο, τον νεότερο πρώην γραμματέα της ΚΝΕ, τον κύριο Θοδωρικάκο, επανέλαβε το σύνθημα «Πρώτη στα μαθήματα, πρώτη στον αγώνα». Άλλο δεν είχε να πει από ένα σύνθημα της ΚΝΕ.
Εάν όμως κάτι κατέστρεψε κυριολεκτικά την ελληνική παιδεία, ήταν το μικροαστικό όνειρο του μεταπολέμου. Γι' αυτό δεν μίλησε κανείς. Ήταν η μανία η οποία κατέλαβε τη μέση ελληνική οικογένεια, οπωσδήποτε τα παιδιά τους να γίνουν μηχανικοί, να γίνουν γιατροί, να γίνουν δικηγόροι, οπωσδήποτε να αποκτήσουν ένα χαρτί για να πάρουν μια θέση στο δημόσιο και όχι να είναι πραγματικά παραγωγικοί για το έθνος και την κοινωνία. Συστηματικά το πελατειακό κράτος και ο λαϊκισμός τόσο της κεντροδεξιάς όσο και της φερρυπίν αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ ευρίσκεται κατά της παιδείας. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επί του θέματος είναι το όριο του 10, το οποίο είχε τεθεί με ένα νόμο πολύ σωστό κατά την άποψή μας, νόμο ο οποίος προέβλεπε ότι για να μπει κανείς στα ΑΕΗ και στα ισότιμα με αυτά πλέον ΤΕΗ, θα έπρεπε να πάρει απλά τη βάση του 10. Και θεωρήθηκε αυτό ότι ήταν αυστηρό, ότι ήταν μέτρο αυταρχικό. Και άρχισαν να διαμαρτύρονται. Ποιοι? Εστιάτορες επαρχιακών πόλεων, ξενοδόχοι επαρχιακών πόλεων. Και έτσι το κράτος πανικόβλητο κατήργησε αυτό τον κανόνα της αξιοκρατίας που ήταν το όριο του 10 και φτάσαμε στο σημείο να μπαίνουν σε ανώτατα πλέον εκπαιδευτικά ιδρύματα άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν γράψει εξετάσεις ούτε καν το 10, δηλαδή τη βάση. Και πάνω σε αυτή τη γραμμή, βαδίζοντας, ο κύριος Τσίπρας μας είπε ότι θα καταργήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις. Όλοι να πάρουν πτυχία πανεπιστημίου σε αυτή τη χώρα. Δεν μας φτάνουν οι εκατοντάδες χιλιάδες των ανέργων πτυχιούχων που έχουμε. Και επιπλέον δεν είπε κανείς σε όλους αυτούς ούτε λέξη για τις 430.000 Ελλήνων και Ελληνίδων οι οποίοι έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, οι περισσότεροι πτυχιούχοι λόγω αυτής της εξοντοτικής για τον ελληνικό λαό πολιτικής των μνημονίων. Όμως ο κύριος Μητσοτάκης θέλει και άλλα πανεπιστήμια. Δεν φτάνουν αυτά. Να κάνουμε και ιδιωτικά πανεπιστήμια για να βγαίνουν και άλλοι άνεργοι επιστήμονες. Την ίδια στιγμή που πραγματικά έχει καταστραφεί η οικονομία της χώρας και η Ελλάδα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής λοιπόν. Και στα χέρια μου κρατώ ένα βιβλίο, Ιστορία του νεωτέρου και του χρόνου κόσμου, από το 1815 έως σήμερα. Διδάσκεται στην τρίτη ηλικίου. Και στη σελίδα 16 χαρακτηριστικά αναφέρει: η επανάσταση του 1821 ήταν προϊόν εθνικού κινήματος το οποίο αναπτύχθηκε κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 18ου αιώνα και τις πρώτες του 19ου. Μέγα ψεύδος. Η ελληνική επανάσταση καλλιεργήθηκε επί 400 ολόκληρα χρόνια, έγιναν δεκάδες επαναστάσεις με καθαρά εθνικό χαρακτήρα. Και παρακάτω αναφέρει χαρακτηριστικά: το ελληνικό εθνικό κίνημα ήταν και πολιτικό κίνημα. Μέγα ψεύδος. Και στα ψεύδια αυτά απαντά ο ίδιος ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο οποίος σαφέστατα τονίζει ότι η επανάσταση η δική μας, αυτά είναι τα λόγια του Κολοκοτρώνη, δεν ομοιάζει με καμία από όσες γίνονται την σήμερα στην Ευρώπη. Και αναφέρεται ασφαλώς και στην Γαλλική Επανάσταση. Της Ευρώπης οι επαναστάσεις είναι εναντίον των διοικήσεών των. Είναι εμφύλιος πόλεμος. Ο δικός μας πόλεμος είναι ο πλέον δίκαιος. Ήταν έθνος με άλλο έθνος. Στην επανάσταση του 1821 ξεσηκώθηκαν οι Έλληνες εναντίον των Τούρκων, οι οποίοι πραγματικά μας κρατούσαν σε ένα καθεστώς δουλείας. Δεν ήταν καμία επανάσταση ταξική, μαρξιστική, όπως και ο ίδιος ο Κορδάτος άλλωστε το σημειώνει. Και συμπληρώνω πάλι από την ιστορική ομιλία του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη στην Πλήκα σχετικά με όλα αυτά τα ιδεολογικά φλιναφήματα τα οποία διαδίδουν και θέλουν να γίνουν και επίσημη εκπαιδευτική πολιτική οι
διάφοροι αστέρες του προοδευτισμού. Συμπληρώνω λοιπόν με τα λόγια του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη από τον ιστορικό λόγο του στην Πνίκα και απαντώ με αυτό για το εάν ήταν ή όχι ταξικός πόλεμος η Επανάσταση του 1821. Είπε λοιπόν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την Επανάσταση δεν συλλογιστήκαμε ούτε πόσοι είμεθα, ούτε αν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι βαστούσαν τα κάστρα και τις πόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιτοκάρα βαβατσέλα. Αλλά ως μια βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας. Και όλοι, λέει ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όλοι και ο κλήρος μας, κύριε φίλη, και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι συμφωνήσαμε σε αυτό το σκοπό και κάμαμε την Επανάσταση. Και ο κλήρος, λέει ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο οποίος είχε αδικηθεί σε πολλές περιπτώσεις, αλλά δεν είναι το αντικείμενο της σημερινής συνεδρίας αυτό. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της παιδείας και του επαγγελματικού προσανατολισμού. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην Ιαπωνία ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 80% είναι κάτοχοι πτυχίων ανωτά της εκπαιδεύσεως. Αλλά δεν εργάζονται με βάση τα πτυχία τους αυτά. Μπορεί να είναι εργάτες σε βιομηχανία, αλλά είναι πτυχιούχοι. Είναι διαφορετικό πράγμα η παιδεία από τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Και βεβαίως ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα πρέπει στα γυμνάσια. Κύριε Κικέρακουλα, να έχετε καλοσύνη λίγο πιο ησυχή. Ευχαριστώ. Θα πρέπει στα γυμνάσια να μην απορρίπτεται κανένας μαθητής από την τάξη, διότι είναι σε μια ευαίσθητη ηλικία και έτσι θα πληγεί ο χαρακτήρας τους, ο ψυχισμός τους. Μα τότε δεν θέλουμε να κάνουμε σχολεία. Παιδικές χαρές θέλουμε να κάνουμε, εν διάφορη περιπτώσει. Και είπε και κάτι άλλο, το οποίο είναι πραγματικά άνω ποταμών, ότι αν κάποιος αποτυγχάνει στις γραπτές εξετάσεις, θα έχει το δικαίωμα και μετά από 15 ημέρες να δίνει πάλι εξετάσεις. Για να μην είναι το σχολείο καταπιεστικό. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν καμία σχέση με την έννοια της παιδείας. Επίσης, μια και αναφέρθηκα σε βιβλία της ιστορίας και επειδή Λαύρος ο κύριος Μητσοτάκης επετέθη στα όσα είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, θα ήθελα να του θυμίσω ότι επί των ημερών της κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας, όταν αυτός ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε το βιβλίο της κυρίας Ρεπούση, όπου η σφαγή στη Σμύρνη είχε γίνει συνοστισμός στην προκυμαία της Σμύρνης. Γι' αυτό λοιπόν καλύτερα να μην ομιλεί και η Νέα Δημοκρατία για την παιδεία, η οποία με τη μεταρρύθμιση του ράλι διέλυσε κυριολεκτικά τα πάντα. Παιδεία. Παιδεία λοιπόν ελληνική. Ελληνική παιδεία και όχι διαπολιτισμική. Τι πάει να πει διαπολιτισμική? Εδώ σας είπα ότι έχουμε καταντήσει στο σημείο να μην μπορούν τα Ελληνόπουλα σήμερα, οι Έλληνες ηλικίες 40 ετών, να διαβάσουν κατευθείαν από το κείμενο Παπαδιαμάντη. Και εσείς θέλετε να τους μάθετε και άλλους πολιτισμούς? Δεν φτάνει ο ελληνικός πολιτισμός? Η λέξη παιδεία εμφανίστηκε τον 6ο π.Χ. αιώνα, για πρώτη φορά σε γραπτό κείμενο, στον Θεόγνη, και δήλωνε εξ αρχής την παιδευτική διαδικασία ανατροφής ενός παιδιού, τη διανοητική του καλλιέργεια και από ένα εκπαιδευτικό σύστημα. Χαρακτηριστικός δεν είναι ο ορισμός που δίνει ο Πλάτων στην παιδεία. Έστι δε που η παιδεία, η μεν επί σώμας η γυμναστική, η δε επί ψυχή η γυμναστική. Με την παιδεία ασχολείται και το Σύνταγμά μας, το άρθρο 16 παράγραφο 2, όπου λέει ότι είναι βασική αποστολή του κράτους, όπου έχει σκοπό την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων. Ποια ανάπτυξη? Και είναι δεδομένο ότι όταν γράφτηκε το Σύνταγμα και μιλούσε για ανάπτυξη της θρησκευτικής συνειδήσεως,
Ήταν σαφέστατο ότι ο νομοθέτης εννοούσε τη θρησκευτική συνείδηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατοίκων της χώρας τότε, δηλαδή των Ορθοδόξων, και μιας μικρής μειονότητας μουσουλμάνων η οποία υπάρχει στη Θράκη. Πώς τώρα, παραβιάζοντας το Σύνταγμα, μας λέει ο Πρωθυπουργός και συμφωνεί και ο κύριος Μητσοτάκης, το είπε χαρακτηριστικά, ότι δεν έχει αντίρρηση ως προς τις αλλαγές οι οποίες θα γίνουν στο μάθημα των θρησκευτικών, πώς είναι δυνατόν τώρα να γίνει αυτό το πράγμα και να μεταβληθεί η διδασκαλία των θρησκευτικών σε ένα μάθημα θρησκειολογίας? Αυτό είναι αντίθετο και με το Σύνταγμα, αλλά και προς τη θέληση γενικά του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση θέλησε να κάνει επαναστατική γυμναστική με το μάθημα των θρησκευτικών. Θέλησε να κολακεύσει την αριστερή εκλογική της πελατεία, προσπαθώντας να γίνει αρεστή ότι καταργεί το μάθημα των θρησκευτικών. Επίσης, στο σημείο αυτό, έχουμε και το ζήτημα, το μέγα ζήτημα των προσφύγων και μεταναστών, παρανόμων μεταναστών, παρατύπων όπως τους λέτε, ποια παρατυπία είναι αυτή δεν γνωρίζω ακριβώς, και έχουμε την απάντηση από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου Φιλιππιάδας. Μια απάντηση η οποία αρχίζει να απλώνεται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος και οι Έλληνες να αρνούνται την παρουσία αλλοδαπών στα σχολεία με τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση θέλει να τους τοποθετήσει. Από Σύλλογο λοιπόν Γονέων και Κηδεμόνων του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου Φιλιππιάδας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου Φιλιππιάδας δηλώνει ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί σε καμία περίπτωση και χωρίς κανένα συμβιβασμό τη συστέγαση των παιδιών των λεγόμενων παρατύπων μεταναστών, και εξηγεί τους λόγους, τους οποίους αφοριστικά δαιμονοποιήσατε και ουδείς εξέτασε. Ιατρικοί λόγοι προέρχονται από άλλη ήπειρο, με τελείως διαφορετικό υπόβαθρο ασθενειών και συνθήκων υγιεινής. Εκπαιδευτικοί λόγοι. Δεν μπορούν να συνυπάρξουν παιδιά μεταναστών τα οποία έχουν τεράστιο εκπαιδευτικό κενό λόγω της πολύχρονης αποχής τους από οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης. Διαφορετικές αντιλήψεις για τη ρόλο της οικογενείας, τη θέση της γυναίκας, τη θρησκεία. Πώς μπορεί ένα παιδί των λεγόμενων παρατύπων μεταναστών 13 και 15 ετών να ενσωματωθεί στην ίδια τάξη με μικρότερα παιδιά, δεδομένου ότι δεν γνωρίζει βασικές λέξεις ελληνικής γλώσσας? Αυτό αλήθεια πώς είναι δυνατόν να γίνει? Χωρίς να ξέρουν καν ούτε μία λέξη ελληνικά, θα τους βάλετε σε τάξεις μαζί με Ελληνόπουλα να κάνουν μάθημα? Είναι πραγματικά άνευ λογικής αυτή η ενέργεια. Στο σύνολο τα παιδιά αυτά είναι ορισμένες φορές πολύ περισσότερα από τα Ελληνόπουλα που φοιτούν στα σχολεία μας, λέγει ο Σύλλογος των Γονέων της Φιλιππιάδας. Η ένταξη επομένως των προσφυγόπουλων θα αλλοιώσει αφενός τον ελληνικό χαρακτήρα των σχολείων. Ναι, εμείς η Χρυσή Αυγή θέλουμε σχολεία ελληνικά. Είναι έγκλημα αυτό. Συμπληρώνει δε ο Σύλλογος των Γονέων. Μήπως σκοπός, συμπληρώνει λοιπόν ο Σύλλογος των Γονέων και λέει, οι εικόνες του Χριστού και της Παναγίας, των Αγίων αλλά και των ηρώων μας, θα εξακολουθούν να κοσμούν τις τάξεις μας και περιμένουμε από όλους τους μαθητές να τις σέβονται. Τι έχετε σκοπό να κάνετε? Έχετε σκοπό εν ονόματι της πολυπολιτισμικής κοινωνίας και της παρουσίας των αλλοδαπών μαθητών στις τάξεις να κατεβάσετε τις εικόνες από τις σχολικές αίθουσες. Αυτό η Χρυσή Αυγή δεν θα το ανεχθεί και μαζί με τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού θα το πολεμήσει. Για να παραμείνουν τα σχολεία ελληνικά, να παραμείνουν τα σχολεία πραγματικά πηγές της ελληνικής παιδείας και του ελληνικού πολιτισμού και όχι μια πολυπολιτισμική χωάνη. Και επιτέλους, αυτή η πολυπολιτισμική κοινωνία
την οποία ευαγγελίζεστε. Και είπε και ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο μάθημα των θρησκευτικών, ότι δεν πρέπει να είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στην ορθόδοξη χριστιανική πίστη, γιατί θα υπάρχουν και άλλα παιδιά. Αυτή η πολυπολιτισμική κοινωνία, δεν την είδατε που τι κοινωνίες τέρατα έχει δημιουργήσει? Γνωρίζετε την εγκληματικότητα που υπάρχει και τη διάλυση την κοινωνική κυριολεκτικά στις μεγάλες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βραζιλίας, αλλά και τώρα τελευταία της Αγγλίας, του Λονδίνου, του Παρισιού και του Βερολίνου? Τι θέλετε, να βγάλουμε και στην Αθήνα μουσουλμάνο δήμαρχο όπως βγήκε και στο Λονδίνο? Ε όχι, δεν θα περάσει αυτή η πολιτική σας και θα αντισταθεί ο ελληνικός λαός. Ενώ όμως ενδιαφέρεστε τόσο πολύ για την εκπαίδευση των προσφύγων και των παρατύπων μεταναστών, λαθρομεταναστών όπως εμείς το αναφέρουμε, έχουμε το ζήτημα της ελληνικής εκπαιδεύσεως, της ελληνικής παιδείας και όχι της ελληνόγλωσσης, της ελληνικής παιδείας στα χωριά της Βορείου Ηπείρου. Και σας ενημερώνω ότι σε περιοχές τις οποίες το αλβανικό κράτος δεν αναγνωρίζει μειονοτικές, παρά τους συμπαγείς ελληνικούς πληθυσμούς που ζουν εκεί, Άγιοι όπως Άγιοι Σαράντα, Δέλβινο, Αργυρόκαστρο, Χιμάρα, αλλά και σε χωριά με μεικτό πληθυσμό όπως τα Εξαμήλια και το Μετόχι, τα ελληνικά σχολεία συναντούν σοβαρά προβλήματα. Σημειωτέων ότι επί Χότζα είχαμε 350 ελληνικά σχολεία στη Βόρειο Ήπειρο και σήμερα έχουμε μόνο 50. Στην περίπτωση μάλιστα του σχολείου των Αγίων Σαράντα, το αλβανικό κράτος εμποδίζει τη λειτουργία του σχολείου σε χωριστό κτίριο που σήμερα στεγάζεται το αλβανόφωνο σχολείο. Μεγάλη ευθύνη του ελληνικού κράτους στο θέμα των βιβλίων. Φέτος η πρώτη τάξη στους Αγίους Σαράντα έμεινε χωρίς βιβλία. Τα πρωτάκια στο ελληνικό σχολείο στους Αγίους Σαράντα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν έχουν αναγνωστικά και είναι μόνο 18. Όσοι ακριβώς και οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Κύριε φίλοι, αν δεν μπορείτε να στείλετε 18 βιβλία στη Βόρειο Ήπειρο, στους Άγιους Σαράντα για τα Ελληνόπουλα, θα τα πληρώσουμε εμείς. Κάντε το καθήκον σας όπως ο νόμος επιβάλλει. Ευχαριστώ. Ένα άλλο μέγα ζήτημα είναι η διδασκαλία, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, των αρχαίων ελληνικών, όπου βεβαίως θεωρήθηκε από κάποιους... Κύριε της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, είναι δυνατόν λίγο ησυχία. Ευχαριστώ. Ότι είναι παραφύσιν, ότι είναι παράτερη, ότι κουράζει τα παιδιά, ότι τα ταλαιπωρεί. Θα απαντήσω πάλι με τα λόγια του αείμνηστου πατριώτη αριστερού καθηγητή, ενός διακεκριμένου μαστίδου πνεύματος, του Κωνσταντίνου Δεσποτόπουλου, ο οποίος αρθρογράφησε πάλι όταν ετέθη το θέμα αυτό στις 22 Σεπτεμβρίου του 2013 και είχε γράψει, αξίζει τον κόπο να ακουστούν τα λόγια του, γιατί έχετε σκοπό τον περιορισμό της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών. Η επικοινωνία με τα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων, συγγραφέων στην ίδια γλώσσα τους, τη γλώσσα τους, αποτελεί εξαίσια πνευματική απόλαυση με βαθύτατη παιδευτική επενέργεια. Σε πολύ μικρότερο βαθμό έχει παρόμοιο αποτέλεσμα η επικοινωνία διαμέσου των μεταφράσεων, όπου χάνεται σε μέγα βαθμό η απαράμιλη μορφή των κλασικών αυτών κειμένων, η συντελεστική του ανεπαναλήπτου κάλους και της νοηματικής τους πυκνότητας, καθώς και της ενέργειας και βαθυσιμίας τους. Πιστεύουμε ακόμη ότι ο ελληνικός λαός είναι θεματοφύλαξ των έργων της ελληνικής κλασικής ελληνικής γραμματείας, με ειδική ευθύνη απέναντι σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Προτείνουμε λοιπόν, λέει, έλεγε μάλλον, ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος, προτείνουμε λοιπόν σήμερα, προς συμπλήρωση όσων θέσπισε η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση,
Οι μαθητές ήδη των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού να μαθαίνουν παρέμβλητα σε κάποιο μάθημά τους από φθέγματα σε αρχαία ελληνική γλώσσα, όπως «μηδέν άγαν», «μέτρων άριστον» ή και ιστορικές φράσεις με αποφθεγματική αξία στην ίδια γλώσσα, όπως «μολόν λαβέ», «πάταξον με», «άκουσαν δε». Αλλά αυτή η αριστερά την οποία εκπροσωπεί η κυβέρνηση δεν έχει, φαίνεται, σχέση με τον Κωνσταντίνο Δεσποτόπουλο, αλλά με κάποιους άλλους κύκλους οι οποίοι βρίσκονται εκτός της χώρας, με την ανοιχτή κοινωνία του Κάρλ Πόπερ, με όλους αυτούς οι οποίοι έχουν ταχθεί ολόψυχα στην υπηρεσία της παγκοσμιοποίησης και θέλουν να κάνουν τον ελληνικό λαό μια καταναλωτική αγέννη, ένα πολτό. Απέναντι σε όλους αυτούς η Χρυσή Αυγή αντιστέκεται. Και σας διαβάζω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το πρόγραμμα της Χρυσής Αυγής, γιατί η Χρυσή Αυγή έχει πρόγραμμα, παρόλα όσα λένε τα παπαγαλάκια των καναλιών, οι οποίοι θέλουν να απαξιώσουν το κίνημά μας. Εθνική παιδεία, Χρυσή Αυγή, διαχωρισμός κατά τμήματα Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών σε πρωτοβάθμια και μέση εκπαίδευση, ώστε να μην μειώνεται το επίπεδο διδασκαλίας των Ελλήνων λόγω των γλωσσικών αδυναμιών των αλλοδαπών. Επανεγγραφή των ιστορικών βιβλίων με έμφαση στο μάθημα της ελληνικής ιστορίας. Διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών και των έργων της κλασικής περίοδου σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Και επειδή πολλής λόγος έγινε περί αριστείας, τόσο από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, όσο και από τον Πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως, τον κύριο Μητσοτάκη, ουδής εκ των δύο δεν έκανε τον κόπο να πει κάτι. Ότι οι αριστείς είναι αποτέλεσμα του εκπαιδευτικού συστήματος και της παιδείας. Αλλά κύριοι, σεβαστείτε τη φύση. Οι αριστείς γεννιούνται, δεν γίνονται. Και έτσι βλέπουμε πολλές φορές τα παιδιά των γιατρών να γίνονται γιατροί, τα παιδιά των δικηγόρων δικηγόροι και τα παιδιά των πρωθυπουργών στην Ελλάδα και πρωθυπουργοί. Ευχαριστώ.